τα πιο κρίσιμα 24 ώρα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ένα κομμάτι της κυβέρνησης εξακολουθεί και προτείνει αυτό που οι περισσότεροι οικονομολόγοι παγκοσμίως χαρακτηρίζουν ως ταφόπλακα για την ελληνική οικονομία. Διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα περιγράφουν σχεδόν καθημερινά τις δραματικές επιπτώσεις ενός Brexit. Αν η Ελλάδα δεν έρθει σε συμφωνία με τους θεσμούς, χρεοκοπήσει και στο τέλος αναγκαστεί να εξέλθει του ευρώ και να αρχίσει να τυπώνει δραχμές. Αναμφίβολα, η πρώτη κίνηση θα είναι το λεγόμενο capital control, θέτοντας όριο στις αναλήψεις και παγώνοντας όλα τα διαθέσιμα των τραπεζών σε ευρώ. Αυτόματα μετατρέπονται οι καταθέσεις και τα δάνεια πολιτών και εταιριών σε δραχμές, με αρχική ισοτιμία το 1 ευρώ να ισούται με 1 δραχμή. Απαγορεύεται κάθε μεταφορά κεφαλαίου από λογαριασμούς που πλέον θα είναι σε δραχμές σε λογαριασμούς σε ευρώ, μισθοί, τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, δάνεια κτλ. Μετατρέπονται σε δραχμές, οι οποίες μόλις ανοίξουν οι αγορές θα την οδηγήσουν άμεσα σε υποτίμηση που μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 60%. Και άρα οι τιμές, ειδικά σε εισαγόμενα προϊόντα, να διπλασιαστούν. Τι σημαίνει μετάβαση από το ευρώ στη δραχμή? Σε πρώτη φάση μια εφάπαξ μεγάλη υποτίμηση των αξιών που υπάρχουν στη χώρα, όπως παραδείγματος χάρη των ακινήτων, κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον 30-40%. Στη συνέχεια ένα μόνιμο κούρεμα της τάξης ίσως του 10% της αγοραστικής μας δύναμης λόγω της ανόδου του πληθωρισμού και της υποτίμησης του νομίσματος. Ταυτόχρονα με την αναπόφευκτη υποτίμηση της δραχμής, ψύχρεμες προσεγγίσεις οικονομολόγων υπολογίζουν την αύξηση του πληθωρισμού στο 50%, την αύξηση των επιτοκίων κατά 40%, το διπλασιασμό του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας, της οποίας το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αναμένεται να συρρυκνωθεί κατά 50%. Μόνο τον πρώτο χρόνο, με δραχμή, με χιλιάδες επιχειρήσεις να έχουν κλείσει και ανυπολόγιστες θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί, το πραγματικό εισόδημα του Έλληνα θα έχει ως εξής. Εργαζόμενος που σήμερα παίρνει 1.200 ευρώ το μήνα, μετά τη μετατροπή σε δραχμή θα παίρνει 923 σημερινά ευρώ και μετά την υποτίμηση της δραχμής θα παίρνει 461 σημερινά ευρώ. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επαναφέρει τη χώρα στην μετακατοχική περίοδο, συγκεκριμένα στην τριετία 49-52, στην προ-Μαρκεζίνη εποχή, όταν ο πληθωρισμός είχε ακουμπήσει τριψήφιους αριθμούς, τριψήφια νούμερα, και χρειαζόταν 1.000.000 δραχμές, αυτό το ποσό, για να αγοραστεί ένα κουλούρι. Αντίστοιχες αναλύσεις έχει κάνει κατά το παρελθόν και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος τον Απρίλιο του 2011 περιέγραφε μια Ελλάδα της νεολιθικής εποχής. Ανέβγαινε από το ευρώ, ούσα ελληματική, όπως είναι και τώρα. Σε 20 λεπτά θα είχαν στεγνώσει όλα τα ATM, καθώς όλοι θα γνώριζαν ότι το νέο νόμισμα θα υποτιμηθεί βάναυσα σε σχέση με το ευρώ μερικά λεπτά της ώρας μετά τη δημιουργία του. Η οικονομία θα κατέρεε. Μέχρι το κράτος να παράξει το νέο νόμισμα, κάτι που παίρνει εβδομάδες, η χώρα θα είχε βυθιστεί στο απόλυτο σκότος. Η φτώχεια θα εισέβαλε στο 80% των οικοκυριών. Οι επιτίδιοι και πάλι κερδισμένοι θα ήταν, καθώς θα είχαν διατηρήσει πρόσβαση σε λογαριασμούς ευρώ εκτός Ελλάδας, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία θα καταργιόταν την ώρα που κηρύχθηκε η μεταμνημονιακή στάση πληρωμών. Μετά το πρώτο σοκ και με απρόβλεπτες πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές, οι μόνες επιχειρήσεις που θα έχουν προοπτική ανάπτυξης είναι οι εξαγωγικές και οι τουριστικές, οι οποίες ούτε που θέλουν να ακούν περί Brexit, αφού οι απώλειες στην οικονομία θα είναι πολλαπλάσιες των πιθανών δικών τους κερδών. Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του Προέδρου των Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, μόλις άκουσε την εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις. Ο απόλυτος παραλογισμός, να βρεθούμε εκτός ευρώ με απώλεια 30-50% μισθών και συντάξεων, για να μην μειώσουμε τις κρατικές δαπάνες κατά 1% του ΑΕΠ. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και πολιτικοί αναλυτές πάντως εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να υποστηρίζουν πως η θέση της Ελλάδας είναι μέσα στο ευρώ και η παραμονή της στην Ευρωζώνη είναι το επικατέστερο σενάριο.